Πάμε στην τρίτη μας τώρα συζήτηση. Καλησπέριζω τον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Χάρη Καστανίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Καστανίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Μελικόνη. Καταρχάς, θα ήθελα το σχόλιο σας για όλη αυτή τη συζήτηση, επειδή είδα και μία δήλωσή σας ότι η ιστορική απόφαση του Δικαστηρίου για τη Χρυσή Αυγή, η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να ενώνει, όχι να διχάζει. Αναρωτιέμαι εάν φοβάστε ή αν σας έχει περάσει από το μυαλό το ενδεχόμενο, όσο τσακώνονται οι δύο βασικοί πόλοι του πολιτικού σκηνικού επί των ερυπείων ή επί του πτώματος, όπως θέλετε πείτε το, της Χρύσης Αυγής, να την ξαναφουντώσουν. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος? Κοιτάξτε, τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη οριστικά. Mm-hmm. Αυτό που έλεγα στη συνέντευξή μου, σε μια σημερινή μου συνέντευξη, ναι, είναι ότι είναι κρίμα, είναι αδιανόητο να μην κρατάμε την στιγμή που το σύνολο του πολιτικού κόσμου με μια κοινή στάση αναμένει την απόφαση του Τριμελού Συνθετίου Κακουργημάτων. Είναι σημαντική η απόφαση του Τριμελού Συνθετίου Κακουργημάτων και μέσα σε ένα 24ωρο αρχίζει μια διαμάχη μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία είναι, πρέπει να σας πω, προκαλεί λύπη. Ναι. Και προκαλεί λύπη και θλίψη, διότι εκτός από το ότι ακούστηκαν απαράδεκτες πολιτικές αλληλοκατηγορίες, υπήρξαν και απίστευτες νομικές ανακρίβειες οι οποίες κινούσαν από την στενή κομματική σκοπιμότητα. Λοιπόν, γι' αυτό και είπα ότι η αντιμετώπιση του φασιστικού φαινομένου πρέπει να ενώνει τα πολιτικά κόμματα σε μια κοινή στάση και σε μια κοινή δράση. Καταλαβαίνω από τις πληροφορίες που έρχονται τώρα από την πλευρά της κυβέρνησης, ναι, ότι ευτυχώς, λέω από τις πληροφορίες που έρχονται από την πλευρά της κυβέρνησης, ότι ευτυχώς αντιλαμβάνεται την πρόταση του Κινήματος Αλλαγής. Πρώτο το Κίνημα Αλλαγής και εγώ προσωπικά είχαμε πει ότι αυτό που πρέπει να συμβεί δεν είναι η επανατροποποίηση του ποινικού κώδικα και η πρόβλεψη της παρεπόμενης ποινής. Mm-hmm. Ξανά, είναι λάθος αυτό. Η επέμβαση πρέπει να γίνει στην εκλογική νομοθεσία, η οποία θα στερεί στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση και στο διηνεκές, θέλω να πιστεύω, φασιστικά μορφώματα να μπορούν ανενόχλητα να παίζουν στις εκλογές και στις εκλογικές αναμετρήσεις και στην πολιτική ζωή. Mm-hmm. Οι πληροφορίες μου λένε ότι αρχίζει και η κυβέρνηση να αντιλαμβάνεται ότι εκεί πρέπει να γίνει η επέμβαση. Και είναι ίσως μια καλή ευκαιρία, παρά το γεγονός ότι αδικαιολογήτως απέρριψε στη Βουλή την τροπολογία που είχαμε καταθέσει πριν από λίγες μέρες ως Κίνημα Αλλαγής. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι θα φύγουν οι νομικές αερολογίες που υπηρετούν κομματικές σκοπιμότητες από τη μέση. Mm-hmm. Θα συγκλίνουμε το σύνολο του πολιτικού κόσμου, όλου του συνταγματικού τόξου, στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί με τον προσήκοντα τρόπο η Χρυσή Αυγή μετά και την έκδοση της απόφασης. Ωστόσο, κύριε Καστανίδη, από τη μια είναι πολύ θετικό για τη δημοκρατία όλα τα κόμματα να ομονοούν ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα τείχος δημοκρατίας απέναντι στους Ναζί. Απ' την άλλη πλευρά, εάν κάποια κόμματα ήταν πάντα στους δρόμους ή ήταν πάντα απέναντι και ανυποχώρητα απέναντι, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, και άλλα κόμματα είχαν πρωθυπουργούς που οι συνεργάτες τους συνομιλούσαν με τους Χρυσαυγίτες ή που, όπως κατήγγειλε σήμερα ο κύριος Ρουπακιώτης, πάγωσαν το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, ή όπως κατήγγειλε σήμερα η κυρία Γιαννακάκη, πρώην βουλευτής της ΔΙΜΑΡ, κάθε φορά που η ΔΙΜΑΡ δεν ήθελε να ψηφίσει κάτι στην τρικοματική, τους απειλούσε ο κύριος Μπαλτάκος με τη φράση: υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές, υπονοώντας τους χρυσαυγίτες βουλευτές, με τον ίδιο τρόπο δικαιούνται να μιλάνε αυτά τα κόμματα σε σχέση με τα κόμματα που σας προανέφερα? Τελικά το μόνο κόμμα το οποίο δικαιούται να μιλάνε είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το λέτε αυτό? Για τον απλούστατο λόγο, έχετε ακούσει κανέναν να κατηγορεί στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι είχαν οποιαδήποτε επαφή με παράγοντες της Χρυσής Αυγής? Λοιπόν, ακούστε, κύριε Μελικόνη, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να ρίξω λάδι στη φωτιά συνεπής σε αυτό που είπα πριν, ότι έστω και με καθυστέρηση, έστω και με λάθη που διεπράκτησαν στο πρόσφατο παρελθόν, πρέπει να κρατήσουμε ενιαίο το συνταγματικό τόξο απέναντι στο φασιστικό φαινόμενο. Ναι. Φαινόμενα αρνητικά σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή στο πρόσφατο παρελθόν μπορούμε να δούμε και στη Νέα Δημοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το λέτε αυτό? Τι έχετε υπόψη σας?
Τώρα κοιτάξτε, επαναλαμβάνω και στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία, και αυτό δεν το κάνω γιατί θέλω να κρατήσω κάποια απόσταση κάπου στη μέση του δρόμου. Θέλω να σας θυμίσω ότι υπήρχαν κοινές εμφανίσεις σε νησιά. Mm-hmm. Έτσι, παραγόντων του ενός κόμματος με το ακραίο μόρφωμα της Χρυσής Αυγής. Θέλω επίσης να θυμίσω δηλώσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, δεν είναι ο ρόλος μου σήμερα mm-hmm. να πυροδοτήσω ξανά μία αντιπαράθεση που μας γυρνάει στο παρελθόν, και μάλιστα μία αντιπαράθεση που δεν αφορά το δικό μου κόμμα, γιατί δεν βρέθηκε κανένας να πει ότι το Πασόκ έκανε το ένα ή το άλλο σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Mm-hmm. Λοιπόν, σκιές μπορούμε να συναντήσουμε και στη Νέα Δημοκρατία, επαναλαμβάνω, σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ας το ξεπεράσουμε. Mm-hmm. Και κυρίως ας διδαχθούν τα δύο κόμματα από την ρητορική του μίσους που ανέπτυξαν στη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, διότι η κυβέρνηση του Πασόκ υπέστη τα πάνδυνα με μια ρητορική μυσαλλοδοξίας και από τα δεξιά και από τα αριστερά, που τροφοδοτούσε τελικά τα σχέδια ακραίων αντισυστημικών οργανώσεων. Και δεν θέλω να θυμίσω φράσεις. Ναι, βέβαια, λοιπόν, ακραίες οργανώσεις μπορεί να υπάρχουν πολλές. Εδώ μιλάμε για νεοναζί μαχαιροβγάλτες, θέλω να πω. Ναι, γι' αυτό μιλάω κι εγώ, γι' αυτό μιλάω. Αλλά όταν βγαίνεις και λες απευθυνόμενος στην κυβέρνηση η οποία κυβερνά και προσπαθεί να διασώσει τη χώρα ενώ άλλος δημιούργησε την κρίση, ότι είναι γερμανοτσολιάδες, ταγματασφαλίτες, Πινοσέτ, τον παπούλια τον κατεβάζεις από την εξέδρα λέγοντας ότι είναι εθνοπροδότης. Ο άλλος λέει ότι εγώ δεν υπογράφω το έγκλημα και έρχεται μετά και εφαρμόζει δεύτερο μνημόνιο στα Ζάπια. Σας λέω και η μεν και η δε, όλα αυτά τι πρημοδοτούσαν, κύριε Μελικόνη. Μπορούμε να έχουμε μια θαραλέα ιστορική αποτίμηση των γεγονότων και να είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε το λάθος μας και από τα δεξιά και από τα αριστερά και να προχωρήσουμε μπροστά. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να σας πω ότι αυτή την ώρα αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία, γι' αυτό είπα ότι δεν θέλω να πυροδοτήσω, mm-hmm. θέλω να παίξω το ρόλο, να παίξουμε ως κίνημα αλλαγής έναν χρήσιμο εθνικά ρόλο, να γεφυρώσουμε παρά το γεγονός ότι τσακώνονται και δεν θα ήθελα να τσακώνονται. Mm-hmm. Διότι επαναλαμβάνω ότι ούτε συμφωνώ με την απόπειρα που έκανε αυτές τις μέρες η Νέα Δημοκρατία να χρεώσει δήθεν συναλλαγή με τη Χρυσή Αυγή στον ΣΥΡΙΖΑ για την... για τον ποινικό κώδικα, για την τροποποίηση του ποινικού κώδικα. Mm-hmm. Είναι απολύτως λανθασμένη η τακτική της Νέας Δημοκρατίας, έστω και αν αξιοποιεί δηλώσεις πρώην στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, όπως δεν συμφωνώ και με αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με το πρωτοσέλιδο της Αυγής. Θέλει λοιπόν μια πολύ μεγάλη προσοχή, σας παρακαλώ. Μια που λέτε για τον ποινικό κώδικα, επειδή επί της ουσίας θέλετε να μιλήσετε, είναι ένα βήμα θεσμικού εξυγχρονισμού. Καλώς η κυβέρνηση πέρασε πριν τις εκλογές. Ακούστε κάτι. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται όχι γιατί πέρασε τον ποινικό κώδικα, αλλά γιατί το έκανε λίγο πριν τις εκλογές. Ενώ θα μπορούσε, και γι' αυτό δεν ευθύνεται ο τελευταίος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ της δικαιοσύνης. Ήτανε πιο μπροστά έτοιμο το σχέδιο και θα μπορούσε να έχει δοθεί με άνεση mm-hmm. για διαβούλευση στα πολιτικά κόμματα, στον νομικό κόσμο, ώστε να μην φαντάζει ότι έγινε σκόπιμα λίγο πριν τις εκλογές. Και αυτά τα οποία έχουν ακουστεί, τα χαρακτήρισα προηγουμένως νομικές αερολογίες που υπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες. Όπως έχουν πει οι πιο έγκυροι νομικοί, ας μην κατατάξω τον εαυτό μου σε αυτή την κατηγορία. Λοιπόν, και μάλιστα άνθρωποι με τους οποίους δεν έχω συμφωνήσει ποτέ πολιτικά, ναι. Οι ποινικοί κώδικες έχουν ένα χαρακτηριστικό. Πρώτον, εξορθολόγησαν το σύστημα των ποινών, δεν αναφέρομαι μόνο στην εγκληματική οργάνωση, mm-hmm. εξορθολόγησαν το σύστημα των ποινών σύμφωνα με την παράδοση του ευρωπαϊκού ποινικού νομικού πολιτισμού. Και ταυτόχρονα έκαναν πιο πραγματική την έκτηση της ποινής, διότι παλιότερα τι γινόταν. Βάζανε ανάλογα με τις κοινωνικές συγκυρίες οι επιμέρους ποινικές νομοθέτες υψηλές ποινές, οι οποίες όμως δεν εκτείονταν, ναι. γιατί με την υφόρον απόλυση στο 1 τρίτο της ποινής έβγαινε κόσμος έξω. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα λοιπόν έγινε ένα θαρετό βήμα, σοβαρότατη εισαγγελική και δικαστική λειτουργή, εξέχοντες πανεπιστημιακή, και εξαιρετικοί ποινικολόγοι δικηγόροι συμμετείχανε
στη διάρκεια μιας ολόκληρης δεκαετίας. Έτσι. Ναι. Η πρώτη επιτροπή συναισθήθη από μένα το 2010 υπό τον αείμνηστο Μανολεδάκη. Ναι. Λοιπόν, και από τότε είχαν διατυπωθεί τα συμπεράσματα. Με μικρές μεταβολές έφτασε 10 χρόνια μετά να ψηφιστεί ο ποινικός κώδικας και ο κώδικας ποινικής οικονομίας. Λοιπόν, για να ξέρουμε τι ακριβώς λέμε, διότι σήμερα εντοπίζω και μια αντίφαση. Μόλις το δικαστήριο βγήκε και απέρριψε για τον πυρήνα της οργάνωσης, εννοώ τον ηγετικό πυρήνα της οργάνωσης, απέρριψε τα ελαφρυντικά, από κάτω διάφορες εφημερίδες, blogs κλπ. Είχαν τον τίτλο «Έρχονται βαριές ποινές». Ήταν οι ίδιες εφημερίδες που πριν από δύο μέρες λέγανε ότι θα πέσουν στα μαλακά. Ναι, όντως. Λοιπόν, για να καταλάβετε πώς διεξάγεται η συζήτηση με λειψό αίσθημα υπευθυνότητας στον τόπο. Μάλιστα. Λοιπόν, για να συνεννοηθούμε. Οι ποινικοί κώδικες στην γενική τους κατεύθυνση έχουν μια ορθή γραμμή. Ενδεχομένως σε μερικά σημεία υπήρχαν αστοχίες, αλλά πάντοτε γι' αυτό υπάρχουμε και εμείς στη Βουλή για να διορθώνουμε κάποιες αστοχίες. Ναι. Αλλά το συνολικό έργο των ποινικών κωδίκων είναι ένα βαρύ έργο εξυγχρονισμού του ποινικού κώδικα με πολύ θετικές διατάξεις και πρόσημα. Λοιπόν, μάλιστα. Τώρα, αν μου επιτρέπετε για να γίνει κατανοητό. Ναι. Ήμουν ο πρώτος ο οποίος διατύπωσε την άποψη όταν λέγανε «Μα, ξέρετε, κατήργησαν την παρεπόμενη ποινή της στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων». Ναι. Και υπό τον παλαιό ποινικό κώδικα... Mm-hmm. Η επιβολή της ποινής και μάλιστα η έναρξη της ποινής μπορούσε να γίνει μόνο με αμετάκλητη καταδίκη, όχι μόνο γιατί το έλεγε το άρθρο 65 του παλιού ποινικού κώδικα, αλλά γιατί είναι διάταξη του συντάγματος. Άρα λοιπόν, αν το δικαστήριο εφάρμοζε την παλιά διάταξη του 187 περί εγκληματικής οργάνωσης, και πάλι θα ήταν ελεύθερη να συμμετάσχει στις εκλογές στη Χρυσή Αυγή, διότι η απόφαση έπρεπε να είναι αμετάκλητη. Άρα και πάλι θα θέλαμε αλλαγές στην εκλογική νομοθεσία, όπως μας είπατε στην αρχή της κουβέντας. Και υπέδειξα από την πρώτη στιγμή ότι θα πρέπει να υπάρξει επέμβαση στην εκλογική νομοθεσία. Και μάλιστα γι' αυτό επενεύει το κίνημα αλλαγής με μια πολύ σοβαρή τροπολογία την οποία κατέθεσε, την οποία δυστυχώς απέρριψε η κυβέρνηση. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πω για άλλη μια φορά, αν μου επιτρέπετε, μόνο μια φράση. Ναι, ναι, και να κλείσουμε με αυτό, αν θέλετε. Και να κλείσουμε. Κάνω έκκληση στο σύνολο των κομμάτων του συνταγματικού και δημοκρατικού τόξου να αφήσουν τις κομματικές σκοπιμότητες, να συνεννοηθούμε και να κάνουμε θαρετές εμπροστοβαρείς κινήσεις νομοθετικού χαρακτήρα που οριστικά να φράζουν το δρόμο όχι μόνο της Χρυσής Αυγής αλλά και οποιοδήποτε μελλοντικού φασιστικού φαντάσματος να εμφανιστεί στην πολιτική ζωή. Κύριε Καστανίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Καλό βράδυ. Γεια.